Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στη Vodafone φαίνεται να περνάει η ΣΥΤΑ Ελλάς, με την συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη να αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέντα. Πραγματικά είναι μια συμφωνία η οποία δημιουργεί μια σειρά από αλλαγές στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Ούτως ή άλλως είναι ένας κλάδος που έχει αρκετή κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και το γεγονός ότι βρέθηκε μνηστήρας για τη ΣΥΤΑ σημαίνει ότι έχουμε μια σημαντική ανακατάταξη και ως προς τα μερίδια αγοράς αλλά και στο πώς το πλέον διαχειρίζονται μεταξύ τους εταιρείες στον κλάδο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή η Vodafone παίρνει επιπλέον 300.000 συνδρομητές, όσοι περίπου είναι οι συνδρομητές της ΣΥΤΑ, και επιπλέον 5.500 χιλιόμετρα δικτύου οπτικών ινών, το οποίο αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως για το κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης, γιατί αυτή τη στιγμή εδώ παίζεται το παιχνίδι στις τηλεπικοινωνίες, είναι το λεγόμενο triple play, το οποίο περιλαμβάνει τηλέφωνο, προφανώς, περιλαμβάνει ίντερνετ, αλλά περιλαμβάνει και σε αυτές τις περιπτώσεις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Όπως φαίνεται, ο κλάδος αρχίζει να διαμορφώνεται σε ένα, θα λέγαμε, παιχνίδι για τρεις, καθώς ούτως ή άλλως υπάρχει και το θέμα της Fortnite, το θέμα της πώλησης της Fortnite. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία τηλεπικοινωνιών έχει περάσει στα χέρια των τραπεζών, οι οποίες τράπεζες αναζητούν μνηστήρα ανάμεσα κατά πάσα πιθανότητα σε μια από τις άλλες τρεις μεγάλες εταιρείες. Έτσι, έχουμε τον όμιλο της Cosmote, έχουμε την Vodafone, η οποία αποκτώντας την ΣΥΤΑ ενισχύει την δυναμική της και τη θέση της στην αγορά, και έχουμε και τον όμιλο της Wind, ο οποίος πληρώνει, είναι ο τρίτος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι. Η αγορά λοιπόν της ΣΥΤΑ είναι ένα bonus, μια ενίσχυση για την Vodafone, η οποία πρόσφατα μπήκε δυναμικά, πολύ πιο δυναμικά και στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης, ως αντίπαλος και του ομίλου της Cosmote. Και βέβαια το τι θα συμβεί με τον όμιλο Fortnite Nova, και το λέω το Nova σημαντικά γιατί έχει πολύ μεγάλη και πολύ μεγάλο πελατολόγιο και πολύ μεγάλη δυναμική στο κομμάτι της συνδρομητικής τηλεόρασης, είναι το επόμενο κομμάτι στην εξίσωση που θα καθορίσει ουσιαστικά πού θα κινηθούν τα πράγματα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών εντός του 2018. Έχουμε λοιπόν στο τέλος του Γενάρη την ΣΥΤΑ. Το ρεπορτάζ μας λέει ότι ενδεχομένως και στο πρώτο τρίμηνο να έχουμε εξελίξει από την πλευρά της Fortnite, και αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες, εκατομμύρια των Ελλήνων καταναλωτών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα νέο τοπίο, τόσο όσον αφορά την σταθερή τους σύνδεση, όσον αφορά τη σύνδεση τους στο ίντερνετ, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τηλεόραση. Καθώς αυτό που περιμένουμε επίσης είναι ότι εφόσον έχουμε αυτές τις ανακατατάξεις, θα δούμε και ένα νέο γύρο ενδεχομένως πολέμου τιμών, ενδεχομένως προσφορών για την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο είναι και το πιο δυναμικό κομμάτι, καθώς οι εταιρείες του κλάδου βλέπουν τα έσοδά τους από τη σταθερή και τηλεφωνία και το ίντερνετ, αν όχι να μειώνονται, να μένουν σταθερά, και προσδοκούν στις επιπλέον υπηρεσίες όπως είναι τηλεόραση on demand και κάποιες άλλες συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες, να αυξήσουν και τη συνδρομητική τους βάση αλλά και τα έσοδα αναχρήστη.